Το απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Αυτή η εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην Καλαμάτα, θα τα περάσουμε τέλεια, ήρθαμε να κάνουμε πάταγο. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Δεν ξέρω τις περιοχές της Αθήνας, οπότε όπου και να πάμε θα ψωνίσω τα καλύτερα. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους το χρόνο που είναι περιορισμένος και το budget που είναι συγκεκριμένο. Με αυτό το σύνολο θα έκανα πάταγο και στην Καλαμάτα και στην Αθήνα και στα Φιλιατρά. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους φυσικά, δεν λείπουν οι ανατροπές και τα απρόπτα. Αχ, δύσκολο ρούχο, δεν ξεκινάω καλά, χάνω χρόνο. Στη συνέχεια, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκης Καγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star για αυτή την εβδομάδα είναι... Τη Δευτέρα, η Βίκη Καγιά ανακοίνωσε το θέμα αυτής της εβδομάδας του Shopping Star. Σεξι με black and white. Πρώτη για ψώνια βγήκε η 21 ετών Γεωργία. Καλαματάρα μου, ετοιμάσου. Έκανε τις αγορές της στη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτριο. Μου κάνουν ωραίο πίσω το μπαμπά μου, ωραίο το γοφό μου. Ήταν τυχερή στο παιχνίδι των φακέλων και κέρδισε 5 λεπτά. Συν 5. Περπάτησε με αέρα στην πασαρέλα. Κρίθηκε. Νομίζω το πουκάμισο κατέβασε το look σε καθημερινό και τα παπούτσια της ήταν εκτός θέματος. Και βαθμολογήθηκε με 6,75 στα 10. Χθες Τρίτη, η 39χρονη Κωνσταντίνα έκανε τα ψώνια της στην Γλυφάδα. Με αυτό μπορώ να πάω και στα Φιλιατρά, που είμαι από εκεί κιόλας. Έχουμε και τον πύργο του Άιφελ, παιδιά. Η τύχη της γύρισε την πλάτη στο παιχνίδι των φακέλων και έχασε 20 ευρώ. Α, μείον 20 ευρώ. Δεν πρόλαβε να πάει για αξεσουάρ. Α, δεν προλαβαίνω αξεσουάρ. Αλλά βγήκε στην πασαρέλα με άνεση, κρίθηκε. Ήτανε σεξι, αλλά όχι και τούμπανο σεξι. Και βαθμολογήθηκε με 7,5 στα 10. Σήμερα για ψώνια βγαίνει η Άσια. Πάμε να την γνωρίσουμε καλύτερα. Καλαματιανή εβδομάδα στο Shopping Star και σήμερα επισκεπτόμαστε την Άσια. Άσια, άνοιξε! Γεια σας! Καλώς ήρθατε! Ελάτε να σας δείξω την όμορφη ντουλάπα μου! Γεια σου, Άσια μου! Η Άσια έλκει τη μισή καταγωγή της από τη Συρία, εξού και το όμορφο όνομα. Με αυτό δεν πιστεύω να απειλήσεις για καλούς βαθμούς. Βλέπω την ντουλάπα την έχεις κάνει τείχος του Βερολίνου. Χαμογέλα λοιπόν. Τώρα θα σας δείξω τα ωραία μου ρούχα. Με τι ξεκινάμε? Εδώ έχουμε ένα ροτ τζάκετ. Το οποίο? Το οποίο είναι μαλακό, το οποίο μπορώ να το φορέσω το οποίο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορώ να το συνδυάσω με μια ωραία φούστα και κάτι ωραία sneakers. Μ' αρέσει που έχει αυτό το άγριο πέλος τύπου 70's και μ' αρέσει πάρα πολύ και ο γιακάς του. Δεν μπορώ να σου πω ότι με τρελαίνει το μήκος του. Θα το ήθελα πιο μακρύ και λίγο πιο oversized. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεν θέλω να δω αυτό το jacket βράδυ. Μου θυμίζει γούνινο αρκουδάκι. Δεν θα το επέλεγα. Τι έχουν τα αρκουδάκια? Αλλά για το κρύο είναι εντάξει. Αυτό το πράσινο μου έχουν πει πολλοί φίλοι μου και το αγόρι μου ότι ταιριάζει πολύ με τα μάτια μου. Είναι αρκούδας? Είναι ζεστό, δεν χρειάζεται να με αγκαλιάσει το αγόρι μου. Κακό αυτό. Έτσι αλλιώς είναι σαν να έχω αγκαλιά το αγόρι μου. Το αγόρι σου είναι μαλλιαρό, μήπως είναι σκυλάκι? Δαγκώνει. Το αγόρι μου συχνά μου λέει για το ντύσιμο μου ότι είναι πάρα πολύ όμορφο. Μου λέει δεν χρειάζεσαι να κάνεις κάτι, να ντυθείς, να φορέσεις και ένα απλό μπλουζάκι, είσαι τέλειο. Είναι ερωτευμένος μαζί μου, με κοιτάει στα μάτια. Α, γλυκούλα. Μου λέει συνέχεια ότι είσαι τόσο όμορφη. Αυτό. Τι άλλο θέλει μια γυναίκα από έναν άντρα?
Full in love το κορίτσι μας. Μπράβο. Τι είναι αυτό? Αυτό το μπλουζάκι είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι κόκκινο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Συνήθως το φοράω όταν βγαίνω βράδυ, μπορώ να το φορέσω έξω για ένα ποτό ή για φαγητό. Θα ήθελα το συγκεκριμένο τόπ να είναι όλο μαύρο. Γιατί μου αρέσει και η διαφάνεια με το που επάνω, μου αρέσει και το τύπου μπουστιάκι που είναι κρόπ και κοριτσίστικο και πάρα πολύ σεξι και θηλυκό για τα κλαπ το βράδυ που θα βγαίνετε με το φίλο σου. Αλλά όχι σε κόκκινο, θα το προτιμούσα όλο μαύρο. Αυτό μπορεί να σε προστατεύσει από κουνούπια. Αγάπη, είπα σε λείψουμε μια σιτρονέλα και φόρεσε το από πάνω, μια χαρά είσαι. Μ' αρέσει να δείχνω τη θηλυκότητά μου. Στα κουνούπια. Δεν μ' αρέσει το πολύ προκλητικό. Έτσι είναι πολύ ωραίο αυτό το μπλουζάκι, γιατί έχει και μαύρο και κόκκινο και έχει και τις βούλες. Δεν είναι πολύ προκλητικό αυτό το μπλουζάκι, είναι σεξι όσο πρέπει, είσαι και νεαρό κορίτσι, νομίζω ότι σου πάει πολύ. Νεαρή, τι θα μας δείξεις? Τώρα θα σας δείξω μια αγαπημένη μου φούστα δερμάτινη. Τη βγάζω, ναι. Να σας τη δείξω. Μην τη ρίξεις. Είναι λεπτή, okay. Αναδεικνύει τη θηλυκότητα της μιας γυναίκας. Α, η φούστα που περίμενα, η φούστα της μαμάς. Είναι στενή. Πολύ. Μέχρι το γόνατο. Α. Πίσω έχει ένα ρόλο σκίσιμο γιατί είναι πολύ σεξι αυτή η φούστα. Και κολακεύει τους γύρους μου. Τους γύρους σου. Και εσένα κολακεύει, κορίτσι μου. Όλους μαζί. Είμαι γενικά του μαύρου και όλα τα χρώματα, εκτός από το πορτοκαλί, που πιστεύω ότι δεν μου ταιριάζει καθόλου πάνω μου το πορτοκαλί. Γιατί αυτό? Το έχω δοκιμάσει πάνω μου σαν ρούχο χρώμα πορτοκαλί και δεν μου πάει καθόλου. Το πορτοκαλί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν ποιο? Τι το φοράς τότε? Α, και κλόουν. Τώρα τι θα δούμε? Τώρα θα σας δείξω τα παπούτσια μου. Εγώ θα διαβάσω την τουλάπα, να περάσει η ώρα. Εδώ έχουμε κάτι ωραία αρβιλάκια, τα οποία μου τα έκανε δώρο ο μπαμπάς μου. Είναι ιδιαίτερα. Έχει κορδόνι, για να δένεται πιο εύκολα το παπούτσι. Συγκλονιστικό. Έχει στα πλαϊνά φερμουάρ. Είναι πιο εύκολα ανοίγει. Άρα, Ασία μου, κάνεις το φιωγκάκι διακοσμητικό και μετά έχεις το φερμουαράκι δίπλα. Χρουτς, χρουτς. Γενικά έχω ακούσει, χθες άκουσα καλά σχόλια από το αγόρι μου. Χθες. Του άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα παπούτσια και ξετρελάθηκε με το χρώμα. Χθες, γιατί καλέ, πότε τα πήρες? Εχθές μου τα πήρε εδώ ο πατέρας μου. Γλυκούλης. Είναι για το Shopping Star, νέο απόκτημα. Μπράβο στον μπαμπάκα που με ρίμνησε για να δείξεις κάτι όμορφο στο Shopping Star. Μπράβο του. Και ήθελα να σας τα δείξω, κορίτσια, δεν έχει γούστο ο μπαμπάς μου? Έχει όντως πολύ γούστο ο μπαμπάς. Δείξε τη μαμά για να σου πω. Τώρα θα σας δείξω άλλο ένα ζευγάρι ποτάκια. Λοιπόν, αυτό το ποτάκι έχει τρούξ. Είναι λίγο μητερά. Oh. Οπότε, Βαγγέλη, όποιος πάνω μου επιτεθεί, τον τρυπά πιο εύκολα. Μαμά! Στο παπούτσι. Τι είπε? Oh, how hello, Απειλούμε. Μ' αρέσουν αυτά τα ποτάκια. Σε μένα όχι. Δεν μου κόβουν καθόλου το πόδι. Και γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ποτάκι. Νομίζω για πρωινό στυλ δεν ταιριάζει και τόσο. Πιο πολύ ταιριάζει το βράδυ. Εννοείται μόνο για βράδυ τα συγκεκριμένα. Με τα τρούξ έχουν βραδινή διάθεση, ξεκάθαρα. Πολύ ωραία. Ωραίο βραδινό ποτάκι. Μ' αρέσουν τα τρουξάκια, μ' αρέσει η γεωμετρία, μ' αρέσει όταν έχει πλατφόρμες και μ' αρέσει πάρα πολύ και το τακούνι. Φυσικά και μπορείς να βάλεις το βράδυ πιο χοντρό τακούνι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι πρωινό. Αρκεί όλη η διάθεση του παπουτσιού να λέει βράδυ και να μην λέει πρωί. Αυτό. Η διάθεση εδώ τι λέει? Τώρα θα σας δείξω ένα ωραίο πέδιλο. Για να δούμε. Αυτό το πέδιλο είναι βελούδο. Έχει χοντρό τακούνι. Ναι. Έχω ακούσει πολύ θετικά σχόλια. Είναι κάτω χαμηλά και πίσω ανασηκώνει τη γυναίκα. Ανασηκώνονται, τι είναι, ανυψωτικό? Γερανός. Γιατί ανακολακεύει τη θηλυκότητα. Κολακεύει τη θηλυκότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό συντακτικά. Α, βλέπω. Υπάρχει. Αυτός ο χιαστής μου κολακεύει τη γάμπα, αλλά το φαρώ το παπούτσι. Γλίστρισες. Ο ποιος? Γιατί όπως λέει και η Βίκυ Καγιά, χωρίς σεξι πέδιλο δεν κολακεύει καθόλου τη θηλυκότητα μιας γυναίκας. Δεν συμφωνείς, Βίκυ, με αυτό το παπούτσι? Καλά, δεν είναι απαραίτητο αυτό και με φλάτ μπορείς να δείξεις τη θηλυκότητά σου, αρκεί να έχεις κάνει ένα ωραίο αρμονικό σετάρισμα και να έχεις, ας πούμε, γυμνά ωραία σημεία στο σώμα σου. Αλλά φυσικά το τακούνι δίνει πάρα πολύ θηλυκότητα και σε εξαπλή, θα συμφωνήσω. Τα φοράω φθινόπωρο και χειμώνα με ένα ωραίο καλτσόν και το καλοκαίρι χωρίς καλτσόν, που ακόμα φαίνεται πιο ωραίο το πόδι το καλοκαίρι. Γενικά, πέδιλα φοράω όλες τις εποχές, κορίτσια. Τα πέδιλα τα φοράς σε όλες τις εποχές. Και όταν χιονίζει και όταν βρέχει. Τι γίνεται? Το άγριο λούλουδο αντέχει. Μ' αρέσουν πολύ οι τσάντες και θέλω να σας δείξω. Μια τσάντα, να υποθέσω. Αυτή.
Και εμένα μου αρέσουν πολύ οι τσάντες, έχω χαλάσει. Περιουσίες. Μία περιουσία, μπορεί να είχα και ένα δεύτερο σπίτι. Αυτή η τσάντα έχει μια χρυσή αλυσίδα. Είναι σαπουκί. Είναι δερμάτι, είναι δώρο αγαπημένο από το αγόρι μου. Θέλω κι εγώ ένα τέτοιο αγόρι, ρε παιδί μου. Είσαι λίγο μεγάλη. Πολύ ωραίο γούστο έχει το αγόρι σου. Μπράβο. Ο Παναγιώτης μου κάνει διάφορα πραγματάκια. Όπως στη βάφτιση το καλοκαίρι που πήγαμε και βάφτισε ένα παιδάκι μου, έκανε ένα ωραίο σετάκι φούστα μπλούζα. Μπράβο στον Παναγιώτη, αλλά δεν θα μου λες μικρό κορίτσι φούστα μπλούζα, θα μου λες ντε πιες. Φούστα μπλούζα λέει η γιαγιά και η μαμά. Και ένα ωραίο φόρεμα πάλι στους αραβώνες του αδελφού του. Γενικά μου κάνει διάφορες εκπλήξεις. Πρέπει να σε αγαπάει πολύ ο Παναγιώτης με τα δώρα που σου κάνει, αλλά και τέτοιο κορίτσαρο πώς να μην τον αγαπάει. Παρακάτω. Τώρα θα σας δείξω μια αγαπημένη μου τσάντα που την πήρα εγώ που ήθελα να πάω σε μια βάφτιση. Κι άλλη. Που βάφτιζε το αγόρι μου ένα παιδάκι μικρό. Τι τη χαϊδεύεις, θα βγει τζίνι από μέσα. Αυτή η τσάντα είναι φάκελος. Η υφή της είναι μαλακιά. Μαλακιά αυτή η τσάντα. Ντροπή. Είναι γυαλιστερή λίγο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η λάμψη στις τσάντες και στα κοσμήματα και σε όλα. Θέλω να είμαι λαμπερή κορίτσια. Λαμπό, απ' τη χαρά μου λαμπό, όταν σε βλέπω λαμπό. Πάρα πολύ ωραίος φάκελος βραδινός, απλός, λιτός και απέριτος, χωρίς πολλά πολλά. Και να λάμπει λίγο μας αρέσει. Κλασικός, αλλά και διαχρονικός και κοριτσίστικος ταυτόχρονα. Μ' αρέσει. Παίρνω εγώ το φάκελο και ό,τι άλλο δεν χωράει, τις βάζω στις τσέπες του Παναγιώτη. Παναγιώτη! Ακούει! Πάρε αυτό, πάρε εκείνο, εντάξει, αγάπη μου, εντάξει. Άσια μου, δεν πάει έτσι. Σε εμάς γίνεται το αντίθετο. Δημήτρη, το πορτοφόλι σου. Ήρωας ο Δημήτρης. Τώρα που πάμε. Μ' αρέσουν πολύ τα κοσμήματα και θα σας δείξω ένα από τα αγαπημένα μου. Για πες μας την ιστορία γι' αυτό. Σήμερα όμως. Αυτό το βραχιόλι είναι κοιμήλιο από τη γιαγιά μου την Άσια. Μου το δώσε για την σημαντική αξία. Πάρα πολύ ωραίο το βραχιόλι. Μου αρέσει που είναι κοιμήλιο από τη γιαγιά σου, να το φοράς και να το προσέχεις. Και είναι σαν φυλαχτό. Ναι. Και μου τη θυμίζει πολύ τη γιαγιά μου την Άσια από τη Συρία. Α, στη Συρία τα κοσμήματα δεν υπάρχουν, φίλοι μου. Μπράβο στη γιαγιά. Στη Συρία το έχουμε πάντα με τα χρυσαφικά, γιατί όταν παντρεύεται η κάθε μία κοπέλα. Χαμός! Τη γεμίζει ο άντρας με χρυσαφικά. Γιατί είναι πανάκριβος ο χρυσός κάτω στη Συρία. Μόνο! Λοιπόν, θα πάω κι εγώ στη Συρία να με γεμίσουν χρυσά, γιατί μου αρέσει η λάμψη για το χρυσό. Κακό timing. Ο άντρας δείχνει την εκτίμησή του στη γυναίκα με τα χρυσαφικά. Έτσι τη δείχνει! Και τη σέβεται ο άντρας στη γυναίκα. Ποιον αιώνα γινόταν αυτό, καλέ? Εις τον αιώνα τον άπαντα. Άσια, πού πήγες, τι θα μας δείξεις? Τώρα θα σας δείξω κάτι φωτογραφίες μου από τα παλιά. Πόσο παλιά πια, 23 χρόνων κοριτσάκι είσαι. Τι αλέκες να έχεις κάνει εσύ? Εδώ πέρα στη φωτογραφία είναι το 2017. Α, τόσο παλιά. Το μαλλί μου το είχα μακρύ. Κι άλλο. Και εδώ πέρα μου το είχαν βάψει καστάνο σκουρό. Μου έχουν κάνει μια ελιά πίσω από τα μαλλιά. Μια ελιά. Τι σου είχαν κάνει πίσω από τα μαλλιά? Είσαι μια κουκλίτσα. Πολύ μαλλί, αλλά και τι πειράζει, φρέσκια και μικρή είσαι, γιατί όχι. Το έκοψα το 19, γιατί συνέχεια χρειαζόμουν πολύ μαλακτική κρέμα στα μαλλιά μου. Δεν με βολεύε καθόλου το μακρύ μαλλί. Λογικό, θα μπερδεύονται. Με τόσο μαλλί. Μου δίνει και στυλ αυτό το μαλλί το κοντό. Είναι πιο άνετο, μπορώ να κάνω διάφορα στα μαλλιά μου τώρα. Είδες, το κοντό χρησιμοποιεί πιο πολύ από το μακρύ. Το κοντό και χάρη να έχει. Εδώ πέρα στη φωτογραφία είχα ντυθεί μοντέλο ως νυφή. Κάνω διάφορες φωτογραφίσεις με νυφικά. Είσαι καταπληκτική. Μπράβο, Άσια, μοντέλο μου εσύ. Εδώ πέρα φοράω ένα. Ένα ωραίο νυφικό με την πλάτη όλο ανοιχτή που έχει διάφορες χάντρες. Είναι και μακρύ και στενό. Ναι. Το μαλλί μου το είχαν κάνει ένα ροχτένισμα σαν κότσο και μου το είχαν κάνει αμπαλαγιάζ. Πώς που είπατε? Τώρα το μαλλί μου το έχω σκούρο αμπαλαγιάζ. Το τρίλημα της ημέρας. Ποιο είναι? Αμπαλαγιάζ, αμπαλάζ ή αμπρεγιάζ. Αμπαλαέα. Γενικά ήταν πολύ ωραίο σαν εμπειρία, αλλά νύφη προς το παρόν δεν την είδαμε ακόμα. Αργό. Παναγιώτη, το νυφικό το έχουμε έτοιμο.
Το γαμπρό τον βρήκαμε, ετοιμάσου. Πάει κι αυτός. Μ' αρέσουν οι φωτογραφίες σαν μοντέλο και θα ήθελα να γίνω μοντέλο. Βίγη, τι λες, το έχω. Έκανες φωτογράφηση ως μοντέλο νηφικών. Δεν είχες ντυθεί μοντέλο, ήσουν κανονικό μοντέλο. Κοίταξε, βρίσκω πολύ έντονα τα μαλλιά και το make-up. Το νηφικό σου πάει πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε την Άσια με τα αγαπημένα της σύνολα. Guest list. Σταρίτσια μου, αυτό είναι ένα πρωινό ντύσιμο. Φορώ ένα ωραίο παλτό από πάνω. Με αυτό μπορώ να πάω για ένα καφέ το πρωί με τις φίλες μου μέχρι το μεσημέρι και για τα ψώνια. Το παλτό? Το παλτό αυτό μου αρέσει επειδή είναι ζεστό, να μην κρυώνω το χειμώνα. Έτσι είναι τα παλτό. Έχει τη γουνίτσα πίσω. Από μέσα φορώ ένα μπλουζάκι γκρι με μαύρο. Και από κάτω φοράω ένα μαύρο κολλητό παντελόνι με άσπρα σνίκερ με μαύρο. Τα έχω συνδυάσει έτσι. Πάρα πολύ ωραίο σοκολατή παλτό, δεν τρελαίνουμε για τη γούνα. Από μέσα, τόση πολύ γραμματοσυρά, τι θες βρε μωρό μου, τόσες γραμματάρες από μέσα, σε μεγαλώνει πάρα πολύ. Θα προτιμούσα ένα πιο απλό πλεκτό. Μ' αρέσει το ντένιμ σου που είναι μαύρο, ανθρακή γκρι για την ακρίβεια, μ' αρέσουν πάρα πολύ τα sneakers σου, το backpack έτσι και έτσι. Αυτό το σακίδιο είναι για το πρωί και για το απόγευμα, χωράνε όλα μου τα πράγματα μέσα, είναι άσπρο, ταιριάζει με τα πάντα. Έχει κάτω λεπτομέρειες σαν φίδι, ταιριάζει λίγο με το παλτό. Γενικά είναι πολύ ωραίο. Είναι ωραίο, μπορείς να το φοράς για τις πρωινές σου βόλτες. Αλλά... Όμως, λίγη λάμψη, την ήθελα και την ηλικία σου. Η Άσια έτοιμη για έξοδο. Κάνε παιχνίδι. Αυτό είναι το βραδινό μου ντύσιμο για να πάω σε ένα μπαρ. Φοράω ένα κεραμιδί παλτό. Του ήρθε κεραμίδα. Με ένα ωραίο φόρεμα. Είναι ένα μανίκι και το άλλο είναι με χωρίς μανίκι. Είναι κοντό, φοράω μαύρες δερματινές γόβες. 90s black dress και γιατί όχι. Μ' αρέσει ο ένας ώμος, μ' αρέσει το ένα μακρύ μανίκι. Δεν θέλω να βλέπω βρε αγάπη με αυτές τις γόβες της μεγαλίστηκε σε σένα. Θέλω ένα ωραίο ζευγάρι σε έξι πέδιλα. Τώρα, όσον αφορά το εικάι κεραμιδί παύλα πορτοκαλί παλτό, είναι υπέροχο, με πολύ μεγάλες τσέπες, αλλά δεν το φοράμε βράδυ. Γενικά μου αρέσουν τα φρέματα γιατί κολακεύουν τη θηλυκότητα της γυναίκας. Αυτή η γυναικεία θηλυκότητα κολακεύεται με πολλά πράγματα τελικά. Καλτσόνα δεν φοράω γιατί νομίζω τώρα αυτή την εποχή δεν χρειάζεται το καλτσόνα γιατί έχει ακόμα ζέστη. Η Βίκη νομίζω θα έχει ενστάσεις για το καλτσόν. Βίκη, είμαστε όλες αυτιά. Αυτό με το καλσόν, κορίτσια, εγώ σας το προτείνω ως κανόνα. Είναι ωραίο να φοράς καλσόν το χειμώνα γιατί τα ρούχα σου φαίνονται πιο κουτήρ, πιο λουσάτα, πιο σωστά. Το καλοκαίρι και την άνοιξη δεν χρειάζεται φυσικά καλσόν. Πάμε στο σαλόνι μας να ακούσουμε τι λένε τα κορίτσια. Το παναφόρητο κυπαρισί της Άσιας δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το βρήκα κάπως σκοτεινό. Νομίζω ότι ίσως θα ήθελε κάτι να τη φωτίζει περισσότερο. Θα συμφωνήσω κι εγώ σε αυτό, ούτε εμένα μου πολύ άρεσε. Θα ήθελα κάτι πιο πολύ να τη φωτίζει. Για πανοφόρη, για πρωινή ώρα μέχρι αργά το απόγευμα, ωραίο είναι. Κυπαρισί, είναι γούνα, για τα πολλά κρύα, μια χαρά το βρίσκω. Η Άσια ξεκινά τα ψώνια της φεύγοντας με την plus size λιμουζίνα του Shopping Star και προορισμό μια περιοχή έκπληξη, την οποία θα μάθει καθοδόν. Πάμε, Άσια! Μπορώ να έχω παρακαλώ το φακελό μου, ευχαριστώ. Τι λέει? Χαλάνδρι! Όπα! Δεν ξέρω την περιοχή καθόλου. Πιστεύω ότι θα βρω ρούχα και θα τα πάω πάρα πολύ καλά. Χαλάνδρι! Τέλεια! Πού πέφτει αυτό ρε παιδιά, πείτε μου λίγο, βόρεια, νότια, πού? Πιστεύω πως η Ελένη θα είναι αύστερη μαζί μου γιατί έχουμε πολύ διαφορετικό στυλ. Έχουμε διαφορετικό στυλ, Άσια μου. Θα προσπαθήσω να είμαι αντικειμενική και όχι πάρα πολύ αυστηρή. Εξαρτάται βέβαια και τι επιλέξεις. Θα φορέσω ασπρομαυρά ρούχα. Για να πάω ένα ρομαντικό δείπνο στο Λονδίνο μαζί με το αγόρι μου το Παναγιώτη. Το Λονδίνο με το Παναγιώτη, όνειρο. Πριν το Λονδίνο όμως, μια στάση χαλάνδρι. Καλά, τι έπαθε, υπνοτίστηκε. Έφτασα και τώρα τρέχουμε. 23χρονη βρεφονιπιοκόμος από την Καλαμάτα σήμερα ανακαλύπτει την αγορά του Χαλανδρίου αναζητώντας ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ ενώ θα πάει και κομμωτήριο με 350 ευρώ στο πορτοφόλι και με χρόνο 3 ώρες συν 10 λεπτά μπόνους από τη Βίκη. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να μου δείξετε ασπρομαύρα ρούχα για βραδινό και πολύ γκράντε. Μα εμείς δεν είπαμε γκράντε, εμείς είπαμε σεξι. Α, δεν ξεκινήσαμε καλά.
Για δες. Θέλουμε να ξεκινήσουμε με ένα δερμάτινο φορεματάκι. Μίλα καλέ. Το αμύλιτο νερό ήπιες. Αυτό ναι, το κρατάμε. Που έχει πλάτη έξω. Το κρατάμε. Ωραία. Κράτα το γερά. Μετά μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα δερμάτινο πάλι σε μακρύ. Όχι. Σε κάτι τέτοιο, όχι. Ωραία. Σκληρή. Σε σορτσάκι. Σε άσπρο μάχη το σορτσάκι. Όχι αυτό. Ωραία. Κρατάμε αυτό. Ωραία. Αυτό. Μπλουζάκι μπορούμε, ναι, μπλουζάκι να δούμε από αυτή τη μεριά. Μαύρο μπλουζάκι, έτσι. Μαύρο, εγώ θα σας πρότεινα εκτός από μαύρο. Τι άλλο. Και ένα ωραίο, σε κουστούμι θα μας άρεσε, γιατί και κουστούμι είναι ένα ωραίο για βράδυ, θεωρώ. Με ένα ωραίο μπλουζάκι, τέτοιου τύπου. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Mm-hmm. Ωραία. Το κουστούμι μας ενδιαφέρει. Θα το δοκιμάσω. Ωραία. Ορίστε και αυτό. Άσια μου, βιάσου, γιατί δεν θα προλάβεις και θέλω να δω ολοκληρωμένο look, για να μην είμαι αυστηρή. Σε λευκό κάτι, σε ένα λευκό πουκαμισάκι με ένα ιδιαίτερο μανικάκι. Όχι. Ούτε αυτό. Άρα είναι κουπάκι λευκό ή μαύρο. Λοιπόν, υπάρχει μετά σε λευκό και αυτό εδώ, σε πουλοβεράκια, που είναι πολύ ωραίο και αυτό για βράδυ, με έξω όμως, εφαρμοστό. Ωραία, και αυτό κρατάω. Και αυτό που αυτό, είναι σε... Ωραία. Το δοκιμαστήριο. Από εδώ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πολύ σιωπηλή σε βλέπω, τι γίνεται. Δεν είναι κανείς μέσα, μπες. Κοίτα εδώ. Μπορούμε να τη βάλουμε λίγο στο fast forward, δεν θα τελειώσει το επεισόδιο. Μπορείτε να με βοηθήσετε με το τοπάκι. Oh. Ναι, έρχομαι. Καλά, Άσια μου, δεν ξέρω να βάλεις ένα τοπάκι. Μπορεί να είναι πολύπλοκο. Αυτό θα πάει χωρίς... Ναι, χωρίς σουτιέν ακούω. Καλέ, τι κάνετε τόση ώρα εκεί μέσα, πάει ο χρόνος, έφυγε. Πιο γρήγορα. Βγάζουν το σουτιέν. Ωπ, δύσκολο ρούχο, δεν ξεκινάω καλά, χάνω χρόνο. Αχ ρε Βίκη, τι μας κάνεις. Μην αργείς, γιατί όποια shopping star παίρνει πάρα πολύ χρόνο στο πρώτο μαγαζί, μετά δεν προλαβαίνει είτε αξεσουάρ είτε κομμωτήριο και είναι κρίμα. Αχ, σας παρακαλώ, βοηθήστε με λίγο γρήγορα. Βοήθεια, βοήθεια. Φωτιά. Αυτό το σακάκι είναι πάρα πολύ ωραίο, με κολακεύει πίσω. Ναι. Η μπλούζα είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι λίγο κοντή, θα την προτιμούσα να ήταν λίγο πιο μακριά. Τόσο κοντή. Γενικά δεν έχω ξαναφορέσει πάνω μου αυτό το σακάκι. Πιστεύω ότι μου πάει πάρα πολύ αυτό το χρώμα. Τι λέτε, κορίτσια μου, πάει. Θα πας να φας εστιατόριο στο Λονδίνο και όλα αυτά, ή θα κάνεις το σέρβις. Αυτό το παντελόνι με κολακεύει. Φοράω συνήθως τέτοια παντελόνια και ψηλά και κάτω έχει το άνοιγμα που είναι ωραίο. Γενικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το παντελόνι και πιστεύω ότι θα μου πηγαίνει στο δείπνο με το αγόρι μου. Αν θα μπορούσα κάτι να αλλάξω, θα ήταν το μήκος του top. Το θέλω λίγο πιο μαζεμένο, μην φαίνεται τόσο πολύ η κοιλιά. Γενικά όμως σου πάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο κοστούμι και είναι και πάρα πολύ σεξι. Για να είμαι σεξι δεν χρειάζεται να βάλω ένα φόρεμα και, και με ένα κοστούμι θα είμαι πολύ σεξι. Είσαι σεξι, είσαι με στο θέμα, βέβαια, και να το πάρεις και να φύγεις. Όμως, σκέψου πριν το πάρεις. Και η Κωνσταντίνα πήρε κοστούμι, είναι εντελώς διαφορετικό, δεν θα την αντιγράψω την Κωνσταντίνα με το χθεσινό. Μην είσαι σίγουρη ότι δεν θα το πει. Oh. Είμαι μέσα στο θέμα. Τα χρυσά κουμπάκια δίνουν λάμψη. Γενικά πιστεύω ότι της Βίκης θα της αρέσει πάρα πολύ αυτό το κουστούμι. Μου αρέσει γιατί σου πάει κιόλας και είναι και πολύ σεξι το top. Όμως, το συγκεκριμένο top παρά είναι γυμνό, βρε αγάπη μου. Βάλε κάτι άλλο. Για να βγάλω το σακάκι να δούμε το μπλουζάκι τώρα. Ναι. Να το χορτάσουμε. Είναι πολύ ωραίο που είναι ανοιχτή η πλάτη. Και κυλίτσα. Είναι σεξι. Και γενικά κάθεται πολύ ωραίο πάνω μου. Και η πλάτη είναι πολύ ωραία. Τι λέτε, κορίτσια, μου πάει. Άσια μου, νομίζω θα καραπουδιάσεις στο Λονδίνο με αυτό το τοπάκι. Τρόμαξα. Δεν έχω ξαναφορέσει τέτοιο έξελε μπλουζάκι. Καιρός ήταν. Αλλά είναι πολύ ωραίο και θα τρελαθεί ο Παναγιώτης με αυτό το μπλουζάκι. Έξαλλος. Έξαλλος ο Παναγιώτης. Όλα για σένα τα τραβάει η Παναγιώτη. Αυτό το φόρεμα μου αρέσει το κόψιμό του, μου αρέσει πίσω η πλάτη του που είναι ανοιχτή. Είναι στενό λίγο, έχει τα φρουφρού στα μανίκια. Κονκάρδα. Έχει το φιωγκάκι, είναι πολύ ωραίο πάνω μου πιστεύω. Τι λέτε κορίτσια μου, πάει. Ρε αγάπη μου όμως, το θέμα της εβδομάδας δεν είναι grande, δεν είναι cocktail party, είναι sexy με black and white. Πού το βλέπεις το sex appeal σε αυτό το φόρμα που είναι cocktail αυστηρό για να πας σε μια πρεμιέρα θεάτρου ή σε ένα φιλανθρωπικό δείπνο. Με αυτό μπορείς να πας ακόμα
και τα Χριστούγεννα στην εκκλησία. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο, έχει και τις γραμμούλες του που κάνει κάτι ωραία πραγματάκια. Μπορώ έτσι, έτσι, έτσι και έτσι. Με αυτό το φόρεμα να κάνεις μία έτσι, να το βγάλεις και να το αφήσεις. Με το Παναγιώτη θα πάω κάτω τις 10 η ώρα το βράδυ. Είναι 2 ώρες μπροστά στο Λονδίνο, να το πω αυτό. Ψαγμένη. Θα φάμε φαγητό και μετά κρασάκι. Άρα στην Ελλάδα είναι 8 η ώρα το απόγευμα. Πανέξυπνη. Άρα είναι απόγευμα, δεν είναι βράδυ, άρα μήπως είσαι εκτός θέματος. Θα πάμε σε ένα εστιατόριο και θα φάμε χοιρινό στο φούρνο με πατατούλες. Θα πάτε στο Λονδίνο για να φάτε χοιρινό με πατατούλες. Μ' αρέσει την Καλαμάτα, τρώμε γουρνοπούλα. Θα πας στο Λονδίνο σου να μου φας τα χοιρινά παλ. Μπορώ να έχω ένα πανοφόρι, παρακαλώ. Ναι, να σας δείξω. Χοιρινό, αλλά το λένε pork εκεί. Ένα είναι αυτό. Pork with potatoes. Και το άλλο είναι αυτό. Νομίζω ότι με το φόρεμα θα σας ταιριάζει εδώ καλύτερα. Ωραία. Πάει με το χοιρινό. Για δες. Καλό. Α, Αγγλίδα. Αυτό το πανοφόρι είναι χοντρό, είναι ζεστό, είναι μαλακό το ύφασμά του. Πάρα πολύ ωραίο πανοφόρι off-white. Μ' αρέσει. Το φόρεμα επιμένω. Άστο. Άστο να πάει. Άστο. Πιστεύω ότι είμαι ψηλό χοντρένη, γιατί έτσι επειδή είναι χοντρό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν μου πάει, τι λέει το κορίτσια. Σε χοντρένει όντως. Έλα τώρα που θα βάλεις και αυτό το παλτό. Ο Παναγιώτης όταν με δει με αυτό το συνουλάκι δεν θα παίρνει τα μάτια του από πάνω μου. Ούτως ή άλλως. Πού να παίρνει τα μάτια του από πάνω σου τέτοιο κορίτσαρο που έχει ο Παναγιώτης. Είναι τυχερός. Λόξικα. Συγγνώμη, το σορτσάκι δεν μου κάνει. Μήπως υπάρχει σε medium. Ναι. Τι θα γίνει. Θα σας το φέρω. Όλο προβλήματα είσαι. Ευχαριστώ να σας δώσω αυτό. Ευχαριστώ. Κι εγώ. Το small πήρες κι εσύ. Είμαστε για medium εμείς. Θα φάμε όλη την ώρα στο δοκιμαστήριο. Πολύ ωραίο σορτσάκι. Νιώθω σαν αυτάκι μου θυμίζει αυτό το σορτσάκι. Έτοιμη είσαι. Τράβα μπρος. Τράβα μπρος και μη σε μέλη. Τράβα μπρος. Το μπλουζάκι είναι πολύ ωραίο. Είναι έτσι όμοι έξω και τα μανίκια κάτω. Είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο σορτσάκι δερματίνη και σεξι, σίγουρα σεξι. Από πάνω δεν θέλω να βάλεις πλεκτό, όμως το κάνει πάρα πολύ πρωινό. Το pullover είναι ωραίο, αλλά δεν θεωρώ ότι έχει αρκετά σεξι διάθεση για βραδινή έξοδο. Ίσως αν κράταγες το shorts με κάτι άλλο από πάνω και πάλι δεν είμαι όμως σίγουρη. Έχει λεπτομέρεια σαν πρωτοκορίτσια, είναι και πορτοφολάκι για να βάζετε τα λεφτά στα ψηλά. Τι τα θες τα ψηλά, καλέ, ηλεκτρονικά θα πας να παίξεις. Είμαι γενικά συντηρητική και στον ντύσιμο, δεν μου αρέσει έτσι που είναι κοντό. Όχι, Και πετάει πίσω. Το μόνο που σε πείραξε ήταν το κοντό, όλα τα άλλα. Πιστεύω είμαι μέσα στο θέμα, είναι ωραίο, όλα καλά, αλλά με χαλάει πίσω που πετάει το σορτσάκι. Είσαι στο θέμα, τι εννοείς, το μαύρο που είναι. Βέβαια μου λείπει το μαύρο. Λεπτομέρεια. Μήπως έχετε ένα πανοφόρι μαύρο για να είμαι μέσα στο θέμα. Σώστε την. Υπάρχει σε ασπρόμαυρο, οπα, αυτό εδώ. Τρέλα. Και υπάρχει και σε μαύρο. Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει σε μαύρο να σας δείξω. Αυτό μας αρέσει. Δώστε. Ωραία. Δοκιμάστε αυτό. Πάει καλά αυτό με το σύνολο. Αυτό το πανοφόρι είναι ωραίο, είναι ασπρόμαυρο. Pardon. Καλά, αυτό θα ήταν πολύ εμφάσιο, άμα ήξερα να το φοράει, δεν θα ήτανε. Είναι βελούδινο, είναι ωραίο, είναι άσπρο μαύρο, ταιριάζει με το σύνολο, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει επειδή μου θυμίζει τη γιαγιούλα μου. Πάρα πολύ ωραίο παλτό, μ' αρέσει που είναι άσπρο μαύρο, μ' αρέσουν τα μοτίβα που κάνει σαν patchwork, μ' αρέσει το μήκος, έχει ένα ενδιαφέρον, φυσικά. Αν φοράει η γιαγιά σου αυτό το παλτό, να της πεις ότι την αγαπώ. Βέβαια η γιαγιά μου ήταν πολύ στη Λάτη, να τα λέμε κι αυτά. Η γιαγιά σου είναι στη Λάτη. Αλλά σε σένα δεν το έχω δει το σύνσο ακόμα. Πήρα από τον παππού. Για αστέρια πάνω. Πιστεύω πως είμαι η shopping star της εβδομάδας. Το πεις και μόνη σου καλέ. Τι shopping star. Σου θυμίζει τη γιαγιά σου. Πάμε Άσια. Τέλος με το πρώτο μαγαζί. Συνεχίζουμε το σαφάρι του shopping στο Χαλάνδρι. Έχεις ακόμη 2 ώρες 23 λεπτά και 47 δεύτερα. Θέμα της εβδομάδας, sexy με black and white. Γεια σας.
Γεια σας. Θα ήθελα να μου δείξετε μαύρο-άσπρο. Όνειρα κάνω. Για βράδυ είναι γκράντε. Τέλεια, πάμε πάνω. Πολύ κούραση. Είναι σεξι. Το ξέχασε, Βίκυ. Ωραία. Λοιπόν, εδώ μας. Πέρα είναι τα άσπρα μπλουζάκια γενικά. Τα μαύρα που είναι. Και ποστίτσες. Σε μαύρο. Για δες. Κρατάμε αυτή τη θέλω. Ναι. Τέλεια. Παντελονάκι μετά δερμάτινο. Σε ψήνει. Ναι, και αυτό. Ωραία. Και αυτό, Σορτσάκι. Όχι, σορτσάκι. Όχι. Όχι, σορτσάκι. Φούστα, επίσης. Καλεμίλα. Αυτό. Και αυτή. Δόξα αυτή. Το Θεό. Ωραία. Ορίστε. Να δω κάποια μπλουζάκια. Σε άσπρο, έτσι. Ναι. Ωραία. Υπάρχει αυτή. Κροπ. Αυτή εδώ. Για δες. Με το φερμουάρ. Ωραία, το κρατάμε. Ωραία. Προχωράμε. Εδώ πιο... και με το τέτοιο πίσω, ναι. Ωραία και αυτό. Κορμάκι. Ναι. Ωραία. Δοκιμαστήριο, παρακαλώ. Από εδώ. Λέτε να έχουμε πάλι πρόβλημα. Μπορώ να έχω λίγο βοήθεια. Ναι. Δεν το πιστεύω. Τι έχει γίνει σήμερα, καλέ. Κορίτσια, ξέχασα να δίνω μου τι έχω πάθει. Μάλλον δεν αλλάζεις πολύ συχνά. Αχ, Θεέ μου, χάνω και χρόνο. Δεν μπαίνω. Ευγές γυμνή. Oh. Θα είσαι μέσα στο θέμα. Στο μισό. Λοιπόν, βγάλτο μου. Δεν μιλάς ωραία. Κορίτσια, δεν μου κάνει τίποτα. Τι έχω πάθει. Τρως. Σου είπα, μην τρως τόσο πολύ. Γκουρνοπούλα είναι αυτή. Πάχει όσο είμαι στην Αθήνα. Έχετε καλό φαγητό. Ναι. Κοπελιά, κάντε λίγο πιο γρήγορα, φέρτε μου στις φούστες σε μεγαλύτερο νούμερο. Πιστεύω να μην σου αφιερώσω. Κι αν ξυπόλυτη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα. Είναι γιατί σε λατρεύω. Βοήθεια. Και σου κάνω όλα τα γούστα. Λοιπόν, σε έφερα μεγαλύτερα. Ορίστε. Ακόμα εκεί είναι. Μου φέρω το μεγαλύτερο. Δεν το ζω αυτό. Όχι, μια χαρά. Άσια, χάνουμε χρόνο όμως. Αχ, τι ωραία φούστα είναι αυτή, καλέ. Γι' αυτό έγιναν όλα. Πολύ ωραία. Πολύ σεξι. Μου πάνε γενικά οι στενές φούσες, οι τσέπες. Ωραία είναι. Πίσω το μπλουζάκι έχει δαντέλα και φλογκάκι. Έχει εδώ πέρα που κάνει σαν γραμμούλες η μπλούζα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο και είμαι μέσα στο θέμα. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραίο φουστάκι δερματίνης. Πάρα πολύ ωραίο το μήκος, πάρα πολύ ωραία εφαρμογή. Οκ, και το τόπο, αλλά δεν είναι τόσο σεξι. Θα ήθελα μια πιο σεξι επιλογή. Είναι για Λονδίνο αυτό το συνολάκι. Είναι για εστιατόριο, είναι και για φύτο. Θα πάω σίγουρα και ο Παναγιώτης θα τρελαθεί. Άμα τρελαθεί ο Παναγιώτης με αυτό, θα τρελαθώ κι εγώ. Μπορεί να το πάμε και πιο σοβαρά. Εγώ το θέλω. Εσύ, Παναγιώτη, το θέλεις. Όπα. Παναγιώτη. Love is in the air. Τι ήταν αυτό, πρόταση γάμου. Είσαι πολύ μικρή για να το πάω σοβαρά, βρε αγάπη μου. 23 χρονών να πάω σοβαρά. Μέχρι το τέλος του επεισοδίου, Παναγιώτης Λούις. Πολύ ωραίο μπλουζάκι με το βολάν που κάνει έτσι. Μου θυμίζει σαν μικρό κοριτσάκι. Το δερμάτινο κολάν. Κολλάει. Με τονίζει στην καμπύλη μου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κολάν. Δεν είχα ποτέ τέτοιο κολάν. Από κάτω το φερμάρι είναι πάρα πολύ ωραίο. Γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Πάρα πολύ σεξι εμφάνιση, επιτέλους βρε μωρό μου. Μ' αρέσει και το τσίτα δερμάτινο, μου δίνει σεξ απειλ. Θα ήθελα οπωσδήποτε ένα μποτίνι ψηλό, δερμάτινο ή ένα πέδιλο και από πάνω ένα σακάκι. Είναι πολύ σεξι, είναι πολύ τζούσι, τα σηκώνει πάνω. Το Θεό έχει φτάσει, όπου που δάκος με το κολάν. Έχει ωραία καμπύλη. Για καμπύλη, σε χαρού. Τονίζει πίσω το παπουδάκο, είναι ωραίο σήμερα. Όπα. Πόπο. Δεν έχω ξαναπάει στο Λονδίνο. Θα είναι η πρώτη μου φορά που θα πάω στο Λονδίνο. Φαίνεται. Νιώθω πολύ ωραία. Θα περάσουμε τέλεια στο Λονδίνο. Καλά, το Λονδίνο είναι ένα όνειρο. Θα περάσετε καταπληκτικά. Θα βγείτε, θα φάτε, θα περπατήσετε. Είναι όνειρο το Λονδίνο αυτή την εποχή. Θα φάνε χοιρινό, Βίκυ. Αυτή η φούστα έχει ένα υπέροχο βολάν από κάτω. Σαν φρουφρού. Είναι πολύ ωραία. Είναι κοντή, είναι σεξι. Το κορμάκι είναι πολύ ωραίο, έχει εδώ πέρα σαν κύκλο κάνει μαζεύει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Κύκλους, βλέπω κύκλους.
είναι μαύρο, είναι άσπρο με λίγο γκρι. Πιστεύω ότι είμαι μέσα στο θέμα. Μ' αρέσει και το κοντοφουστάκι με το πλισέ βολάν, όμως μου κάνει πιο πολύ γλυκούτσικο από ό,τι σεξι. Θα λάβω κορίτσια από το Λονδίνο, θα με βλέπουν αυτό. Buckingham. Buckingham. Σίγουρα ο Κάρλος το θα συζητήσει να πάτε για καφέ ή τσάι. Να σας πω, μπορούμε να δούμε ένα πανοφόρι. Ναι, σας αρέσει αυτό. Είναι πολύ ωραίο. Θα το δοκιμάσω. Ωραία. Μία ο Κάρλος, μία το Buckingham. Έχει πάρει μπρος η Άσια. Ορίστε. Ευχαριστώ. Είναι μαύρο, είναι απαλό, είναι γουτσου-γουτσου. Γουτσου-γουτσου είναι. Είμαι μέσα στο θέμα γιατί σπάω τη μαυρίλα. Τα νεύρα μου σπάσουν. Και τα ρολόγια. Όχι τη μαυρίλα. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι μέσα ζεστό, θα με κρατάει ζεστή στο Λονδίνο. Είναι πολύ ωραίο. Και πάνω μου. Ας το γουνάκι κάτω, αποκλείεται να το έχεις βάλει με φουστίτσα και τόπ. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα 44 και 20. Τρέχω γρήγορα. Run, Forest, run. Oh. Πάμε, Forest. Άσια ήθελα να πω. Έχουμε ακόμη ένα μαγάζι με ρούχα στο Χαλάνδρι. Πρέπει να γίνεις πάση θυσία σεξι με black and white. Έλα, φτάνουμε. Γεια σας. Θα ήθελα να μου δείξετε άσπρο μαύρο, ναι, για βράδυ και γκράντε. Γκράντε. Ωραία, γκράντε, καλέ. Είναι πολύ ωραίο φόρμα. Πού το είδες το γκράντε? Μπορεί να συνδυαστεί με άσπρη γούνα που έχουμε εδώ. Έχεις πάρει λάθος το θέμα. Άσπρο παντελόνι που μπορεί να συνδυαστεί με μαύρο κορμάκι όπως έχουμε εδώ. Αυτό είναι πράτη. Είναι κορμάκι. Για μπουζούκια το βλέπω αυτό. Μαύρη πελουτέ φόρμα. Τι κρατάμε. Ρωτούμε. Ορίστε. Εγώ να σας δείξω ακόμα μια πολύ ωραία φούστα, βραδινή, που μπορεί να τη φορέσετε με ένα ωραίο πουκάμισο άσπρο. Όχι. Γιατί είσαι δύσκολη? Διάλεξε για κανένα σύνολο πάνω σου, όλα τέλεια θα είναι. Άρα θα μου δώσετε, λοιπόν, άμα είναι την παντελόνα και το κορμάκι. Ωραία. Ορίστε το κορμάκι. Το τσίπησε. Και θέλετε και την παντελόνα. Τι σας άρεσε? Η μας. Γεια σου. Άντε γρήγορα. Το Λονδίνο περιμένει. Ορίστε. Δοκιμαστήριο. Εδώ. Δεξιά θα περάσετε. Κανόνισε να μου αργήσεις πάλι. Λοιπόν, ετοιμαστείτε. Ένα, δύο. Α, βγήκε. Πολύ ωραίο φόρεμα. Μ' αρέσει η λεπτομέρεια που έχει το ραντάκι, γυαλίζει, στενό, μαύρο, πολύ ωραίο πάνω μου κάθεται. Είναι μίνι, είναι σεξι, κολακεύει τη γυναίκα πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς νιώθω για αυτό το φόρεμα, νομίζω ότι it's complicated. Ίσως αν το έβαζες με κατάλληλα αξεσουάρ να είχα καλύτερη άποψη. Τα στρασάκια είναι πάρα πολύ ωραίες, οι 40's είναι. Ποιες? Μου κάνει ωραίο το μπούστο, γυαλίζει, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα. Κοίταξε, εμένα θα μου άρεσε εάν δεν έχει τα στρασάκια, γιατί έχει ένα πολύ ωραίο 90's κόψιμο. Αλλά δεν μου αρέσουν τα στρασάκια. Μικρό το κακό βέβαια, σου πάει το ρούχο. Με αυτά δεν χρειάζομαι αξεσουάρα, μια ωραία τσάντα, τα μαλλιά μου, με ένα ωραίο παπούτσι και είμαι έτοιμη. Α, Άσια μου, αρχίσαμε τις δικαιολογίες επειδή δεν προλαβαίνουμε. Ο Παναγιώτης θα με βλέπει με φορέματα, τρελαίνεται. Τι παθαίνει? Θα του αρέσει πάρα πολύ αυτό το φέρμα και θα πάθει κοκοπλόκο. Wow, τι ακούω σήμερα. Πολύ όμορφη είσαι, πολύ σου ελκύει το σώμα σου. Έλξατε, οφήσατε και σύρατε. Αυτό το φόρεμα θα αρέσει στα υπόλοιπα κορίτσια, εκτός της Ελένης. Γιατί δεν το έχει τόσο πολύ με τα φορέματα και επειδή είναι πολύ σεξι. Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσουν τα φορέματα. Αλλά απλώς διαφωνώ με τις τυράντες και με το στυλ γενικότερα σε σένα. Συγγνώμη, μήπως υπάρχει μεγαλύτερο νούμερο γιατί το πεντελόνι δεν μου κάνει. Ναι, αμέσως. Είπα κι εγώ. Θα ξεμπερδέψουμε έτσι. Ορίστε. Ευχαριστώ. Κοπελιά, δεν σου κάνει κανένα νούμερο. Τι θα γίνει? Όχι και κανένα. Πολύ ωραίο μπαντελόνι, λεπτομέρειες χρυσές. Όπα. Το πίσω έχει κρού, φαίνεται ωραία η μπλούζα και είναι πολύ σεξι. Βάλε τα κλάματα. Δεν θέλω. Με κολακεύει πάρα πολύ. Μου τονίζει τις καμπύλες, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο συνολάκι και το παντελόνι.
όντως τονίζει τις καμπύλες σου. Είναι μια ωραία και σεξ επιλογή, θεωρώ. Κορίτσια από μπροστά σοβαρή και από πίσω σεξι. Πακουνάς την πλάτη και Παναγία θα ζαλιστεί. Την πλάτη θα κοιτάει. Αλλά μπορώ να το φτιάξουμε ένα παναφορ. Μήπως έχετε ένα παναφορί. Μπορείτε να το συνδυάσετε με αυτή τη λευκή οικολογική. Χιονάτη. Αυτή η γούνα είναι ζεστή, είναι μαλακιά, μου θυμίζει γουτσουγούτσου, είναι μεταξένια, είναι ωραία. Είσαι γουτσουγούτσου, είσαι πολύ γουτσουγούτσου. Το παντελόνι με τη γούνα δεν κάνουν καλό μάτσο. Το μήκος της είναι μια χαρά, μου καλύπτει το φω και έτσι δεν θα κρυώνω. Συνθετική γούνα του ονείρου με πάρα πολύ ωραίο πέλος, πολύ ωραίους γιακάδες, τώρα μάλιστα. Αυτή η ολόσωμη φόρμα, ναι, είναι βελούδινη, είναι ωραία, μου κάνει ωραίο σώμα, είναι κάτω το άνοιγμά του λίγο φαρδί, έχει τσέπες, μου αρέσει το μπροστά, έχει μανίκια φαρδιά μπαλούν, είναι μια πολύ ωραία καλή ιδέα για τέτοια ολόσωμη φόρμα για το Λονδίνο. Πίστεψέ με, δεν είναι για πουθενά. Α, ξέρεις για πού είναι, για μέσα πού? Στο σπίτι νομίζω, αλλά να είστε οικογενειακός. Οι ολόσωμες φόρμες μου πάνε πάρα πολύ και τα πάω πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ σου πάει αυτή η ολόσωμη φόρμα. Σε τονίζει, σε κόβει, σε ψηλώνει. Υπέροχο παντελόνι. Θέλω να μου σφίξεις πολύ ωραία τη μέση και να μου ρίξεις από πάνω τη λευκή γούνα. Οι ολόσωμες φόρμες, κορίτσια, ψηλώνει, έχω γίνει 2 μέτρα. Δήμετρη, τι κύριο έχει εκεί πάνω. Ψυχάλα. Αυτή η ολόσωμη φόρμα επίσης, δεν σας είπα κορίτσια, καλύπτει τη κυλίτσα, οπότε θα φάω όσο θέλω χοιρινό και δεν θα φουσκώσω καθόλου. Θα σκάσεις, μάνα μου, θα σκάσεις. Εγώ λέω να μην πάτε στο Λονδίνο, βρε παιδιά, και φάτε χοιρινό. Φάτε χοιρινό στην ταβέρνα στην Καλαμάτα. Δοκιμάστε κάτι άλλο στο Λονδίνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν φύγετε, επιλέξτε ένα από τους 2 φακέλους. Αυτό. Τι λέει? Μείον 8 λεπτά. Όχι. Πόπο, να χάσεις 8 λεπτά. Πάλι καλά που σας έδωσα εξτρά 10 για το κομμωτήριο. Πόσο χρόνο έχω? 1 ώρα 2 λεπτά και 31. Έλα, προλαβαίνεις τα παπούτσια, προλαβαίνεις. Για να δω τώρα τι έχω κι εγώ. Τι να το κάνουμε. Είναι 30 ευρώ. Φω. Κορίτσια, είμαι πολύ άτυχη. Τώρα τρέχουμε. Τώρα, ό,τι πήρες. Να σε δούμε. Πάμε, Άσια, γρήγορα. Ώρα ταμείου. Πρέπει να αγοράσεις τα ρούχα σου. Τι σας οφείλω? Είναι 123 ευρώ και 70 λεπτά. Ευχαριστώ. Τα πράγματά σας και οι απόδειξή σας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Το καλό. Φύγαμε. Τώρα που ξεμπερδέψαμε με τα ρούχα, πάμε να δούμε τα παπούτσια σου, ε. Άντε να γίνεις όμορφη. Θα ήθελα βραδινά παπούτσια νούμερο 40. Παρακαλώ, περάστε από εδώ. Τι θα βάλεις με το black and white σύνολο? Γόβες και πέδιλα είναι σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Ναι. Και οι μπότες είναι στα πάνω ραφάκια. Τι σκέφτεσαι? Θέλω αυτό. Ναι. Αυτό. Και. Αυτό. Και το κουκκί. Ωραία. Θα τα παίρνω αμέσως. Καθίστε. Δεν έχει άλλο κουμπωματάκι. Εντάξει, βρήκα. Όλα καλά? Με τα παπούτσια τα πάει καλύτερα από τα ρούχα. Πολύ ωραίο παπουτσάκι, άνετο. Αυτό από μένα είναι χ. Γιατί? Πολύ ωραία κάθεται στο πόδι μου, χιαστής. Μ' αρέσει που φαίνονται τα δαχτυλάκια μου. Ο χιαστής. Αν κάθεται αυτό καλά στο πόδι σου, εγώ είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Και εγώ η Ιακωβίδης. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα, νουτ. Γενικά μου αρέσει έτσι που είναι άνετο και μπορώ να το φορέσω, να το υποστηρίξω. Όχι. Πού το βλέπεις το σεξ appeal σε αυτή τη γόβα, πού το βλέπεις το βράδυ, δεν ξέρω. Πραγματικά, εξήγησέ μου. Προτιμάω τα χοντρά τα κούνια επειδή νιώθω πιο ασφαλές. Ouch. Και πιο σταθερή στο παπούτσι. Το ασφαλές του ασφαλές ο ασφαλές. Ο χιαστή στο του χιαστού παπούτσι κολακεύει τη γυναίκα. Το χιαστή. Κοίτα που θα κάνουμε μάθημα γραμματικής. Εδώ, ο χιαστής. Λίγο πιο ψηλό από το προηγούμενο, είναι και αυτό άνετο, είναι κυπαρισί, δερμάτινο.
Δεν έχω ξαναφορέσει κάτι τέτοιο σαν χρώμα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με το χιαστή έχει θέμα. Γραμματικό. Εν πάση περιπτώσει, το συγκεκριμένο πέδιλο κάπως κάτι πιο σεξι κάνει, αλλά και πάλι πιο ανατομικό όπως θα το ήθελα. Από όσο ξέρω, στο Λονδίνο δεν έχει ανώμαλους δρόμους, οπότε μια χαρά θα το περπατήσω. Ναι, στο Λονδίνο φοριέται πολύ αυτό. Εκεί που βρέχει και εκεί που έχει κάτι ώρες λακκούβες που δεν τις βλέπω. Πλάτ, πλούτζ, έτσι. Τα δάχτυλα φοβερά μετά. Στα κορίτσια πιστεύω να αρέσει το παπούτσι, αλλιώς. Ξύδι, κορίτσια. Σε εσάς εγώ το λατρεύω. Ξύδι, παρακαλώ, ξύδι, παρακαλώ. Πιάστο. Ω. Το πια. Όλα καλά με την Κωνσταντίνα, ζει. Αυτό το παπούτσι είναι βελούδινο. Βέβαια. Είναι ωραίο, είναι άνετο, είναι μαύρο. Μου κάνει ωραίο κόψιμο στο πόδι. Τα δαχτυλάκια μου είναι πολύ ωραία. Ωραίο παπούτσι, αποτελεί μια καλή επιλογή. Το βρίσκω λίγο συντηρητικό. Νομίζω ότι μπορείς να βρεις κάτι πιο δημιουργικό. Γενικά είναι ένα παπούτσι που δεν είχα ποτέ στην τουλάπα μου. Το είδαμε. Δεν μπορώ άλλο να τη βλέπω αυτή τη γόβα, τη βαρετή επάνω σου, με το χιαστή, μη την μπροστά και το χοντρό τακούν για τη μαμά και τη γιαγιά. Αποκλείεται. Πρέπει να σταματήσει να το κάνει αυτό στον εαυτό σου. Με το Παναγιώτη είμαι κοντά 7 μήνες. Α, τόσο! Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Άσια, πιστεύεις τον έρωτα με την πρώτη ματιά? Αυτό δεν είπε. Με τη δεύτερη? Με την τρίτη? Με είδε. Του άρεσα, μα κυνήγησα και έπεσα εγώ κορίτσια κάτω. Χτύπησες? Έρωτα, έρωτα. Wow. Πάλι χιαστή! Τι ωραίο κόκκινο παπούτσι! Φωτιά! Φωτιά θα βάλω στο Λονδίνο! Ανάβεις φωτιές, ανάβεις κι όλα τα κες! Είναι πολύ άνετο κι αυτό, βελούδινο πάλι! Τώρα μάλιστα η κόκκινη βερσιόν έχει ένα σεξ appeal, βρε παιδί μου, κάτι κάνει! Ήταν να δεις το Shopping Star που δοκιμάζω καινούργια πράγματα! Το Shopping Star? Πάντα δοκιμάζουμε καινούργια πράγματα. Ο Παναγιώτης μόλις βλέπει υψηλοτάκουνο, τρελαίνεται. Η αδρεναλίνη του πάει στο κόκκινο. Εύκολα ανάβει ο Παναγιώτης. Κι εγώ με αυτό το παπούτσι θα τον κάνω ταύρο. Τι ζώδιο είναι? Πάτε σε λάθος μέρος στο εστιατόριο. Δεν είναι το σωστό μέρος για να τον κάνεις ταύρο. Πόσο χρόνο έχω? 30 λεπτά και 16. Γρήγορα, γρήγορα. Γρήγορα, γρήγορα. Πάμε! Πριν κάνεις ταύρο τον Παναγιώτη, κανόνισε να μην κάνεις εμένα Τούρκο. Πάμε, δεν έχεις χρόνο. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να δω βραδινό παπούτσι νούμερο 40. Βεβαίως, ελάτε. Σε νούμερο 40 είναι όλα αυτά εδώ. Σε βραδινό. Θέλω αυτό. Ναι. Βεβαίως. Και θα δοκιμάσω σε... Σε τσαλίκι. Το κόκκινο, το μαύρο με τη... Με την παρέτα. Ναι. Okay. Γεια σας. Μη μου πεις, χιαστή. Α, όχι. Πολύ ωραίο χρώμα σε γόβα. Πώς το πάθες? Λίγο ψηλό. Είναι άνετο. Ωραίο κούμπομα έχει πάνω στον αστράγαλο. Μυτερό μπροστά. Πολύ ωραίο παπούτσι είναι. Θα το υποστηρίζα. Βρε Άσια μου, το καφέ το βράδυ και με σεξ απειλ, πώς το έχεις σκεφτεί? Σίγουρα πρόκειται για μια πιο σεξι γόβα, αλλά θέλω να μου σταματήσεις να μου φοράς αυτά τα παπούτσια. Στοπ! Λέω σήμερα να σταματήσεις. Είναι η τελευταία σου μέρα. Είναι για τις 10 η ώρα το βράδυ. Εγώ δεν θα το φορούσα το πρωί. Ούτε πρωί, ούτε βράδυ. Ούτε ποτέ. Αλλά ούτε και τα μεσάνυχτα. Δεν έχει σημασία άμα ταιριάζει το σύνολό μου, δεν έχει σχέση με τα παπούτσια, μόνο με τα ρούχα πρέπει να είμαι μέσα στο θέμα. Τι εννοάς, κοπελιά, δεν σε καταλαβαίνω. Εμείς στην Καλαμάτα το φοράμε το παπούτσι και πετάμε. Εγώ κάνω χαμηλές πτήσεις στην Καλαμάτα, γιατί... Καλύτερα. Άμα φορέσω τόσο ψηλό θα πέσω. Δεν ξέρω τι θα κάνω στην πασαρέλα, κορίτσια. Περιμένουμε. Τι έπαθες? Πολύ ωραίο αυτό το παπούτσι. Ωραία που φαίνουν τα δαχτυλάκια, αλλά... Αλλά τι? Δεν το υποστηρίζω εγώ για μένα, γιατί είναι πολύ λεπτό το τακούνι και θέλω να είναι χοντρό. Με το χοντρό το τακούνι μπορώ να το περπατήσω πιο άνετα. Αλλά γενικά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παπούτσι. Κοίτα, μην έρθει στην πασαρέλα και μας πέσεις, μην έχουμε τέτοια. Άσια, πάρ' το και φύγε. Μ' αρέσει τρελά, τρελά, τρελά. Σεξι, ο Παναγιώτης.
δεν θα αντέξει. Έλα, κοριτσάκι μου, σε παρακαλώ, πάρτο. Είναι σουέτ, μ' αρέσει που έχει τη διαφάνεια, είναι πολύ σεξι. Εγώ, σαν υδροχός κορίτσια, δεν θέλω το κάτι συνηθισμένο παπούτσι. Αυτό το παπούτσι είναι μοναδικό. Σκέτο λουκούμι. Πολύ σεξι γόβα. Μ' αρέσει το T-bar, μ' αρέσει πάρα πολύ το τακούνι και μ' αρέσει και μπροστά, είναι πολύ σεξι παπούτσι τώρα μάλιστα. Οπότε κορίτσια, με το λεπτό τακούνι πρέπει να κάνω πρόβα και στη πασαρέλα και στο Λονδίνο. Όχι, λάθος. Πρέπει να κάνεις πρόβα πριν την πασαρέλα και πριν πας στο Λονδίνο. Τέλος! Να σας πω, μπορώ να δω και τσαντούλες. Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ρίξτε με μάτσο. Κάνε γρήγορα όμως. Θέλω αυτή. Είπαμε γρήγορα. Είναι ωραίο το χρώμα της, είναι έτσι ζαχάριτο προς ροζ, έχει το κουμπωματάκι εδώ πέρα που κάνει για να δω την ιδιαιτερότητα, έχει το κουμπάκι της, είναι πολύ ωραία, είναι άνετη, για να τη βάζω μία έτσι από εδώ, είναι σαν φάκελος, είναι μια καλή επιλογή. Άστο, άστο, να την πάρει καμιά άλλη αυτή. Τι? Χαρισέτητη. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι τσάντες, γιατί δεν είναι βαρετό, είναι παιχνιδιάρικο. Έλα τώρα που θα μου κρατήσεις αυτή την τσάντα για βράδυ, για σεξ εμφάνιση στο Λονδίνο. Έλα βρε αγάπη μου γλυκιά. Αυτό το χρώμα είναι girly, είναι πολύ κοριτσιστικό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, τι λέτε? Είναι girly, μου θυμίζει τόσο girly που είναι σαν παιδικό παιχνίδι. Βρήκαμε κάτι καλύτερο? Μια ωραία τσάντα επίσης, έχει ωραίες λεπτομέρειες εδώ, είναι πολύ όμορφη. Είναι εξαιρετική, μαύρο χρώμα που πάει με τα πάντα, είναι πάρα πολύ καλή επιλογή, είναι δερμάτινη. Αυτή την τζαντούλα θα την κάνεις δώρο στη μαμά σου και στη γιαγιά σου. Δεν θα την κρατήσεις εσύ, είσαι μόνο 23. Είναι για βράδυ και κάνεις σαν φεγγαράκι, κορίτσια. Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγέ μου να περπατώ. Τι τραβάμε σήμερα? Το φεγγαράκι σήμερα είναι λαμπρό, τούτη εδώ η τσάντα δεν είναι. Μην την επιλέξεις, σε παρακαλώ. Πάμε, είδαμε όλα τα μαγαζιά. Ώρα για ταμείο. Πόσα σας οφείλω? Είναι στα 50 ευρώ. Με γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και από δεξούλα σας. Γεια σας. Η Άσια πήρε τσάντα και τώρα τρέχει να αγοράσει και τα παπούτσια της. Τι σας οφείλω? Είστε στα 34 ευρώ και 99 λεπτά. Με γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Και ορίστε και η απόδειξή σας. Γεια σας. Γεια σας. Άσια, εδώ είμαι. Πήγα και πήρα και τα παπούτσια. Μπράβο. Πόσο χρόνο έχω? 2 λεπτά και 31 δευτερά. Δεν προλαβαίνω να πάω για αξεσουάρ. Τρέχω κομμωτήριο. Άρα ευτυχώς σας έδωσα 10 λεπτά και με τα 2,5 αποκλείεται να προλάβαινες. Αποκλείεται όμως. Με τα 10 λεπτά bonus από τη Βίκη, η Άσια θα παλέψει με το χρόνο για να κάνει μαλλί και μακιγιάζ. Πάμε κομμωτήριο. Πού τη στείλαμε? Δεν πίνεις και ένα καφέ? Α, δεν προλαβαίνεις, το ξέχασα. Έλα, γρήγορα! Γεια σας. Γεια σας. Έχω 10 λεπτά. Θα ήθελα να μου κάνετε ένα βραδινό χτενισμό. Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Βεβαίως, περάστε. Ευτυχώς μας έδωσε η Βίκη 10 λεπτά, γιατί αλλιώς θα ήσουν απεριποίητη. Θα έρθει και η σειρά σου, αύριο. Παρατάξου σωστά και ξεκινάμε. Με θρησκευτική ευλάβεια η Άσια. Γεια σας. Πώς θα τα χτενίσουμε τα μαλλιά? Έχω μια βραδινή έξοδο με το αγόρι μου για φαγητό στο Λονδίνο. Τέλεια. Θα ήθελα να μου τα σιώσετε και να μου κάνετε μια ωραία λογούρα. Α, λογούρα. Έπεσα μέσα. Και εγώ λογούρα ήθελα να τα κάνεις. Αλογούρα. Εγώ θα ξεβαφτώ. Ελεύθερα. Το μαλλί δεν θα χαλάσει το αεροπλάνο. Και θα βάφτω με μία σκιά μοβ και με ένα σκούρο κραγιόν. Μοβ σκιά για ποιο λόγο? Το κραγιόν μου αρέσει. Ξεκινάμε με το make-up. Make-up. Γενικά δεν βάζω make-up, αλλά στο Λονδίνο επιβάλλεται. Βέβαια. Λονδίνο, Άμστερνταμ και Βερολίνο, παντού βάζει make-up. Ότι θα μνημονεύαμε και τρύπες. Βάζουμε το μολύβι για τα φρύδια. Για βάλε. Ναι, τόνισε, Φρυδάκι, τόνισε. Ξεκινάω με τα πινέλα. Τα ανοίγω. Πολύ περιγραφική. Σ' αρέσουν?
Πόσο χρόνο έχω? 6 λεπτά και 2 δεύτερα. Μακιγιάζ με ρυθμούς χελώνας. Γιατί ρωτάει συνέχεια? Βάζω τη μοβ σκιά στα μάτια. Πολύ ελαφρώς. Δεν τη χρειάζομαι τόσο έντονη. Ναι. Πρόσεχε το μάτι. Πιο γρήγορα, έλα πάμε. Με γεμίσατε λάκ. Σε ψέκασε, να ξυπνήσεις. Μας ψεκάζουν. Βάζουμε μάσκαρα. Πρέπει να είναι τέλεια η μάσκαρα. Για βάλε. Βάζουμε πολύ ελάχιστα. Πολύ ελάχιστα. Δεν το τονίζουμε, γιατί έχω μεγάλες βλεφαρίδες. Είσαι τυχερή, Άσια. Εγώ δεν έχω πολύ μεγάλες. Καημενούλα. Είναι έτσι και θείες σαν βελόνια. Βάλε μάσκαρα, θα είσαι σούπερ εντυπωσιακή. Έχω αγχωθεί, κορίτσια, αλλά εγώ με το πάσο μου. Όλη μέρα το καταλάβαμε, με το πάσο. Να βάλω και το κραγιόν που έχει το ίδιο χρώμα. Σάπιο μολύβι. Πολύ ωραία η υφή του κραγιόν στα χείλη μου, το κάνει ζουμερά. Είναι ζουμερά όντως τα χειλάκια σου. Κλαίω. Άντε καλέ. Πόσο χρόνο έχω? 1 λεπτό και 19. Κάνε πιο γρήγορα για να προλάβεις. Βάζουμε τη πούδρα μας. Βάλε και την πούδρα. Σου αρέσει το μαλλί? Είναι πολύ ωραίο. Δεν το είδα καν. Θέλεις κάτι άλλο? Όχι. Καλέ, αφού δεν κοιτάς το καθρέφτη, πότε πρόλαβες και είδες το μαλλί σου? Δεν προλαβαίνει. Βάζουμε τη πούδρα μας. Να φύγει και λάδι. Για να σε δω. Πόσο χρόνο έχω? 22 δεύτερα. Θα προλάβεις? Και βάζουμε και το ρουζ. Ναι. Μάλλον. Βάλε και ρουζάκι, δεν τα έχεις κάνει μαντάρα, τελειώνεις. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop, τέλος χρόνου. Αυτό, κορίτσια, κατάφερα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο, λυπάμαι πολύ. Πάρα πολύ ωραία βάφτηκες. Μ' αρέσει πολύ το χρώμα του κραγιόν, μ' αρέσει πάρα πολύ η σκιά. Όχι για μια άλλη γυναίκα, λες, είσαι 23 χρονών και μπορείς να πειραματίζεις με χρώματα. Είναι μια χαρά. Τώρα, σταμάτα να μου κάνεις κοψίματα στα μάγουλα. Είναι πάρα πολύ παλιακό. Γενικά πολύ ωραία. Τώρα, αυτό τον κότσο τι τον ήθελες? Σε εξεμφάνιση δεν θέλουμε. Όχι τόσο πολύ κομψή και αυστηρή. Τι σας οφείλω? Το φτένισμά σας είναι στα 14 ευρώ, παρακαλώ. Ορίστε. Ευχαριστώ, πάρε την αγωτσούλα σας. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας. Καλή επιτυχία. Πάμε, Άσια, σε περιμένει ο Φάνης. Ψηλέ πάλι βρήκες πάρκινγκ. Θεός. Επιστρέφουμε γρήγορα στο πλατό. Για πες μου τώρα, Άσια, τι έγινε με τα αξεσουάρ? Δεν πρόλαβα αξεσουάρ. Αργούσα πάρα πολύ σε δοκιμαστηρία. Αλλά έχασα και μείον 8 λεπτά. Αλλά όλα καλά. Έχεις ελπίδες να κερδίσεις? Πιστεύω πως θα είμαι shopping star, γιατί είμαι μέσα στο θέμα και θα αρέσω και στη Βίκη και στα κορίτσια. Τέλεια! Πάμε να δούμε τι λένε για σένα τα κορίτσια. Το κουστούμι που δοκίμασε, κορίτσια, σας άρεσε? Εμένα μου άρεσε. Εκτός από την μπλούζα, γιατί τη βρήκα πολύ κοντή. Αλλά το κουστούμι μου άρεσε αρκετά. Δηλαδή, αν είχε επιλέξει κάποια άλλη μπλούζα, νομίζω ότι είναι καλή επιλογή. Ωραία. Εγώ να συμφωνήσω για το μπλουζάκι που έχετε δίκιο. Αλλά σαν σύλλογο, κορίτσια, δεν ήταν σαν σερβιτόρο σε Λονδίνο. Όχι. Το κουστούμι είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αν πάρει αυτό το μπλουζάκι, ποιο τη το δεν είναι το θέμα. Μάλλον ο Παναγιώτης. Όντως. Δεν συμφωνούμε όμως, αγάπη μου, δεν μου άρεσε καθόλου. Διαφωνίες στο πλατό. Η Άση αγόρασε ρούχα, παπούτσια, τσάντα, πήγε κομμωτήριο αλλά δεν πρόλαβε τα αξεσουάρ. Με ό,τι αγόρασε είναι έτοιμη να κάνει πασαρέλα. Είμαι έτοιμη και στη πασαρέλα θα σαρώσω. Πάμε, καλαματιανές μου. Δείξτε λίγη επίοικια για τη συμπατριώτησα. Η αγωνία στο κατακόρυφο. Για να δούμε τι αγόρασε η Άσια. Δεν πιστεύω να δυσκολεύεται να τα φορέσει κιόλας. Πάμε, Άσια! Α, ξεκίνησε δυναμικά. Σου άρεσε το top. Δεν μπόρεσες να το αφήσεις. See you.
Για πάμε άλλη μια γύρα. Τι έγινε, σου άρεσε η Κωνσταντίνα? Ευαγγελία, δεν ξέρω τι σκέφτεσαι, αλλά... Άσια μου γλυκιά, μ' αρέσει πάρα πολύ το μακιγιάζ, ακόμη και η μοβ σκιά σου πάει, γιατί έχεις αυτό το νεαρό της ηλικίας που το επιτρέπει. Τέλειο και το κραγιόν. Τώρα, όσον αφορά στα μαλλιά, για ποιο λόγο να κάνεις αυτό το χτένο σε μια σεξι εμφάνιση στο Λονδίνο? Μια μπουκλίτσα σπασμένη, ένα ίσιωμα ωραίο και δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Το κοστούμι το λατρεύω και σου πάει πολύ, είναι πολύ σεξι, πολύ φίνο. Το μπλουζάκι δεν με ξετρελαίνει, δεν θέλω ένα άλλο top. Οι γόβες επίσης είναι πάρα πολύ συντηρητικές και το τσαντάκι σου λάθος. Πάμε για δεύτερο γύρο. Α, άνετη. Κοίτα να μαθαίνεις εσύ. Άσια, για πες μου, πώς ένιωσες πάνω στην πασαρέλα? Στην πασαρέλα το ζήσα σαν μοντέλο και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η εμπειρία που δεν την είχα ξαναζήσει. Για να δούμε τώρα πώς αξόδεψε για το σύνολό της η Άσια. Το σακάκι κόστησε 64,90, το top 13,90, για το παντελόνι πλήρωσε 44,90, για τις γόβες 34,99, η τσάντα κόστησε 50 ευρώ και τα μαλλιά 14. Συνολικά ξόδεψε 222 ευρώ και 69 λεπτά και της έμειναν 127 ευρώ και 31 λεπτά. Γεια Άσια! Γεια σου, Ευαγγελία! Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το σύνολό σου. Συγγνώμη, αλλά δεν μου άρεσε όπως το είδα στο μαγαζί. Από κοντά είσαι εκθαβωτική, πραγματικά. Σου ταιριάζει άψογα αυτό το κοστούμι πάνω στο σώμα σου, σε αναδεικνύει. Παρόλο που δεν πρόλαβες κοσμήματα, λάμπεις, έτσι σε βλέπω, είσαι πάρα πολύ λαμπερή. Παρ' όλα αυτά μου λείπουνε, εννοείται, λίγο ένα κάτι στο λαιμό σου, ένα κάτι στα αυτί σου, να δώσει λίγη λάμψη παραπάνω. Αχ, και εμένα μου έλειψαν τα κοσμήματα, αλλά δεν είχα χρόνο. Το μπλουζάκι είναι πολύ ωραίο, σου πηγαίνει πάρα πολύ, έχεις πάρα πολύ ωραίο δέρμα. Δεν το συνιστώ για Λονδίνο, επειδή θα κάνει κρύο. Ήθελα ένα πανοφόρι από πάνω, για να είσαι πιο ζεστή στο Λονδίνο. Νομίζω ότι θα έχει καταιγίδες εκεί πέρα, τον καιρό που θα πας. Η κριτική της Ευαγγελίας μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί τα σχόλιά της ήταν εύστοχα και με έκανε να αισθανθώ πάρα πολύ καλά μέσα μου. Πιστεύω ότι το είχε. Ήτανε σεξι με black and white, αλλά λίγο υπερβολική με το μπλουζάκι της. Άσια μου, γεια σου. Γεια σου, Ελένη. Είσαι μία κούκλα, μου αρέσει πάρα πολύ το κουστούμι σου. Όντως φαίνεται πολύ πιο ωραίο από κοντά, συμφωνώ και εγώ. Το μπλουζάκι δεν μου αρέσει τόσο πολύ το ότι είναι πολύ κοντό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν σου ταιριάζει. Απλώς δεν ξέρω κατά πόσο θα σε βολέψει. Η τσάντα σου δεν μπορώ να πω ότι ήταν αγαπημένη επιλογή. Ταιριάζει βέβαια, εννοείται. Ελένη, μαμά, δεν σου αρέσει η τσάντα μου, να μην την αγοράσεις εσύ. Τα παπούτσια σου μου αρέσουν αρκετά και μου αρέσουν πολύ περισσότερο τώρα που τα βλέπω από κοντά. Μου λείπει και εμένα μια λάμψη και τα μαλλιά μου αρέσουν περισσότερο από κοντά. Γενικά είσαι πάρα πολύ όμορφη. Θεωρώ ότι είσαι μέσα στο θέμα, είσαι σεξ. Δεν νομίζω ότι στεναχωρήθηκε η Άσια με την κριτική μου, γιατί της είπα την ειλικρινή μου γνώμη, αυτά που έλειπαν από την εμφάνισή της, της είπα και τα θετικά στοιχεία. Νομίζω ότι θα το έχει πάρει μια χαρά. Η κριτική της Ελένης δεν μου άρεσε. Δεν θα έρθει η σειρά της, θα της πω εγώ. Γεια σου, Άσια. Γεια σου, Γεωργία. Μ' αρέσει και εμένα πολύ το κουστούμι και εγώ όταν το είδα στο μαγαζί, η αλήθεια είναι στην αρχή δίσταζα για το αν θα ήταν καλό πάνω σου ή όχι. Για το μπλουζάκι έχω μια αίσθηση, γιατί όντως μπορεί να κρυώνει στο Λονδίνο. Γεωργία μου, με το μπλουζάκι δεν θα κρυώνω, γιατί θα έχω το Παναγιώτη να με ζεσταίνει. Θα προτιμούσα να έβαζες είτε ένα βραχιόλι είτε κάτι για το λαιμό σου, όχι πως δεν λάμπεις ήδη. Πιστεύω ότι είσαι μέσα στο θέμα, sexy black and white, και για το Λονδίνο είναι ότι πρέπει. Η κριτική της Γεωργίας δεν μου άρεσε, γιατί ήταν ανούσια. Η Άσια πιστεύω ότι δεν θα είναι η shopping star της εβδομάδας, γιατί είχε ένα πολύ αδύναμο σύνολο. Καλώς ήλθες, Άσια. Θα ξεκινήσω τα μαλλιά σου. Μου αρέσουν πάρα πολύ που τα έχεις όλα πίσω. Φαίνεται το πρόσωπό σου. Δεν μου αρέσει πολύ το σχέδιο πίσω στα μαλάκια σου. Θα τα προτιμούσα σκέτα, απλά, μία κοτσίδα απλή. Τώρα το κουστούμι σου μου αρέσει πάρα πολύ. Τα πέτα του, τα κουμπιά του, η εφαρμογή του, όλα. Όμως θα προτιμούσα τη λευκή γούνα να έχεις πάρει και για το Λονδίνο, αλλά και για να μην είμαστε ίδιες. Δεν με πειράζει καθόλου που η Άσια με αντέγραψε. Όμως αυτό πιστεύω θα της κοστίσει τη βαθμολογία. Κωνσταντίνα μου, δεν σε αντέγραψα.
Το κουστούμι μου και το κουστούμι σου είναι εντελώς διαφορετικό. Τώρα το μπλουζάκι σου είναι υπερβολή, νομίζω. Είναι πίσω λίγο πολύ γυμνό, γυμνή η πλάτη σου. Και φοβόμαι να μη σου λυθεί. Αλλά είσαι με στο θέμα, είναι άσπρο και μαύρο. Να περάσετε καλά στο Λονδίνο. Είσαι τέλεια. Η κριτική της Κωνσταντίνας ήταν καυστική, γιατί πιστεύω ότι δεν της άρεσε τίποτα πάνω μου. Τα σχόλιά μου στην Άσια της φάνηκαν πολύ αυστηρά. Αλλά τι να κάνω, με αντέγραψε. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Ευαγγελία, στην οποία άρεσε πολύ το σύνολο, ειδικά το κοστούμι, αλλά βρήκε το top εκτός θέματος και της έλειψαν τα κοσμήματα. Στην Άσια έβαλα 7, επειδή μου έλειψε το πανοφόρι, το μπλουζάκι δεν μου άρεσε τόσο πολύ και μου έλειψαν σίγουρα τα αξεσουάρ. Επόμενη η Ελένη που συμφώνησε με την επιλογή στις γόβες και στο χτένισμα, αλλά δεν της άρεσε το top ούτε η τσάντα. Στην Άσια έβαλα 7, γιατί μου έλειψε ένα πανοφόρο από την εμφάνισή της. Κυρίως το τοπάκι το βρήκα πολύ κοντό και επίσης δεν πρόλαβα και τα αξεσουάρ. Η σειρά της Γεωργίας τώρα που έκανε θετικά σχόλια για το κοστούμι, αλλά είχε ένσταση για το top και θα ήθελε να δει αξεσουάρ. Στην Άσια έβαλα ένα 6, γιατί πιστεύω ότι ήταν ίδιο με το σύνολο της Κωνσταντίνας. Και τελευταία η Κωνσταντίνα που θα προτιμούσε άλλο πανοφόρι, κατηγόρησε την Άσια για αντιγραφή και έκραξε το χτένισμα και το top. Δύσκολα τα πράγματα. Α, πάλι καλά. Στην Άσια έβαλα 6, γιατί δεν πήρε αξεσουάρ και με αντέγραψε. Αν είχε πάρει ένα άλλο πανοφόρι, ναι, θα της έβαζα μεγαλύτερο βαθμό. Γιατί ήταν μία κούκλα. Από μέσα τα διαβάζει. Για πες μου, Άσια, έχουμε ελπίδες. Πιστεύω πως θα μένει η νικήτρια της εβδομάδας, αλλά περιμένω τη κριτική της Βίκης. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για την Άσια που έβγαλε μέσο όρο 6,5 στα 10 και έτσι βρίσκεται προσωρινά τρίτη στη βαθμολογία. Αύριο κάνει τα ψώνια της Ευαγγελία, ενώ τώρα θα δούμε χρήσιμες συμβουλές για μακιγιάζ. Το θέμα της εβδομάδας είναι sexy με black and white και πάμε να δούμε παρέα ένα μακιγιάζ με λαμπερή βάση και παραπάνω ένταση στα μάτια. Θα ξεκινήσω προετοιμάζοντας την επιδερμίδα με το Radiance Boost Serum Face Base από την Kiko Milano. Το συγκεκριμένο προϊόν θα παρατείνει τη διάρκεια του μακιγιάζ και θα ενισχύσει και τη φυσική λάμψη της επιδερμίδας. Χαρίζει μια αίσθηση δροσιάς, καθώς έχει ως βάση το νερό και είναι τόσο λεπτόρευστο σαν ένα σέρουμ. Επίσης, εμπεριέχει μια πολύ λεπτοκομμένη χρυσή πέρλα, η οποία αντανακλά με το φυσικό φως και καμουφλάρει και τυχόν ατέλειες. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βάση, τοποθετώντας λίγο foundation και λίγο ρούς, καθώς οι νεανικές επιδερμίδες δεν χρειάζονται και πολλά, και προχωράμε με τα φρύδια, την κορνίζα του προσώπου. Θα χρησιμοποιήσω ένα λεπτό μολύβι φρυδιών. Για αρχή, χτενίζω τα φρύδια ανωδικά και έρχομαι να τα περιγράψω από το κάτω μέρος. Γεμίζω και τυχόν κενά και ξαναχτενίζω το φρύδι για να μαλακώσω το αποτέλεσμα και να απλωθεί και το προϊόν ομοιόμορφα. Και τώρα, με ένα ανοιχτότερο κονσίλερ, θα έρθω να καθαρίσω κάτω από το φρύδι για να δώσω και την ψευδέστηση του Lift Effect. Θα το δουλέψω με ένα πλακέ συνθετικό πινέλο και το σβήνω από το ξεκίνημα του φρυδιού μέχρι και το κόκαλο. Και τώρα θα προχωρήσουμε στο μακιγιάζ των ματιών. Θα τοποθετήσω μια λαμπερή σκιά σε υγιεινούς τόνους σε όλο το κινητό βλέφαρο. Επέλεξα να χρησιμοποιήσω μια σκιά σε stick μορφή για να μου δώσει και καλή διάρκεια. Και με ένα πινελάκι έρχομαι να τη μαλακώσω, να τη σβήσω. Θα προχωρήσω με ένα καφέ μολύβι. Θα χρειαστεί μόνο να είναι μαλακό, γιατί θα έρθουμε να το σβήσουμε. Το τοποθετώ στο εξωτερικό μέρος του ματιού και με ένα σφιχτό πινελάκι θα έρθω να το σβήσω προς τα έξω. Θα συνεχίσω με μαύρο μολύβι, το οποίο θα το τοποθετήσω λίγο πιο συγκεκριμένα, σύριζες βλεφαρίδες, για να δώσω παραπάνω διάσταση. Και τώρα θα τοποθετήσω λίγο μαύρο μολύβι στην υγρή γραμμή του ματιού. Θα χρησιμοποιήσω την Extra Sculpt Mascara από την Kiko Milano, που θα μου δώσει τον τέλειο πανοραμικό όγκο. Χάρη στο βουτσάκι που έχει, που είναι σε σχήμα κλεψίδρα, τονίζει με την ίδια ένταση και τις εσωτερικές και τις εξωτερικές βλεφαρίδες. Δουλεύω τη μάσκαρα από τη ρίζα των βλεφαρίδων προς τα έξω με ζιγ-ζακ κινήσεις για να μας δώσει καλύτερο όγκο. Επιμένω λίγο παραπάνω στις εξωτερικές βλεφαρίδες για να μου δώσει αυτό το πιο σχιστό σχήμα.
και πάμε να ολοκληρώσουμε το μακιγιάζ με χείλη σε γήινους τόνους. Αφού περιγράψαμε τα χείλη, θα συνεχίσουμε με κραγιόν σε νουντ απόχρωση. Και τώρα τελειώνουμε με γκλος. Και το μακιγιάζ της Άσιας μόλις ολοκληρώθηκε. With hope, oh, fire again.